Υπάρχει, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μια κανονικότητα η οποία δεν διαταράσσεται ποτέ και με τίποτα. Ποια είναι αυτή? Όλοι οι σημαντικοί εκπαιδευτικοί νόμοι, όλα τα σκληρά αντιεκπαιδευτικά μέτρα να ψηφίζονται μέσα στο κατά καλό καιρό, με τα σχολεία κλειστά. Έτσι και με το σημερινό νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση, το οποίο εκτός των άλλων αντικειμενικά υποβοηθά και ενισχύει, επιταχύνει ακόμα περισσότερο τη συγκέντρωση του κεφαλαίου το οποίο επενδύουν οι καπιταλιστές στον χώρο της παιδείας. Νομοσχέδιο το οποίο ικανοποιεί όλες τις μέχρι τώρα απαιτήσεις των επιχειρηματιών της εκπαίδευσης. Προχτές έσταζαν μέλη στην Επιτροπή για το κυβερνητικό νομοσχέδιο όλοι οι εκπρόσωποι τους, αυτών των επιχειρηματιών, απαιτήσεις βεβαίως τις οποίες η κυβέρνηση άμεσα ικανοποιεί, εφόσον όπως λέει είναι και συμβατές και με τις διακηρύξεις της. Και επήγεται μάλιστα η κυβέρνηση να το ψηφίσει άρον-άρον αυτό το νομοσχέδιο, ώστε με την καινούργια σχολική χρονιά το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων να είναι έτσι όπως ακριβώς το θέλουν οι σχολάρχες. Δηλαδή, και να έχουν λυμμένα τα χέρια τους για να εντείνουν την εκμετάλλευση των εργαζόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών και μεγαλύτερα πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας να ανοίγονται μπροστά τους στον ευρύτερο εκπαιδευτικό τομέα, με όχημα την αξιοποίηση των κτηριακών τους εγκαταστάσεων. Μακάρι, μακάρι την ίδια βιασύνη και την ίδια ζέση που δείχνει για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες των σχολαρχών να την έδειχνε η κυβέρνηση και στο ζήτημα της προετοιμασίας για το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. 5 εβδομάδες πριν το άνοιγμα των σχολείων και οι βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή τους λειτουργία στην εποχή του COVID βρίσκονται ακόμη στον αέρα. Μιλάμε βέβαια για το κρίσιμο ζήτημα της σχολικής στέγης, την έλλειψη αιθουσών ή την ακαταλληλότητά τους, όταν είναι βέβαιο ότι θα χρειαστούν πολύ περισσότερες τέτοιες σχολικές αίθουσες. Μιλάμε για τις προσλήψεις των πολύ περισσότερων εκπαιδευτικών που θα χρειαστούν και οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν έγκαιρα και όχι να σέρνονται μέχρι τα Χριστούγεννα. Μιλάμε για την ουσιαστική επίλυση του ζητήματος της καθαριότητας των σχολείων με την ανάληψη αυτής της ευθύνης από το ίδιο το κράτος και με τις αναγκαίες μόνιμες προσλήψεις των καθαριστών και όχι το μπαλάκι αυτών των ευθυνών να το πετάει η κυβέρνηση ξανά στους Δήμους. Και μια και μιλάμε για προσλήψεις εκπαιδευτικών, να αναλάβετε τις ευθύνες σας, κυρία Υπουργέ, και να αποκαταστήσετε την αδικία που υφίστανται πάνω από 2.000 νέοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι χωρίς δική τους ευθύνη αποκλείονται από τους πίνακες διορισμών, καθώς και από το δικαίωμα στη δουλειά για τα επόμενα 3 χρόνια, λόγω ενός παραβόλου 3 ευρώ και της μη σωστής λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος. Το ΚΚΕ κατέθεσε χτες μια τροπολογία, η οποία λύνει το ζήτημα αυτό και κάλεσε την κυβέρνηση να την κάνει δεκτή. Η Υπουργός απάντησε με υπεκφυγές και φτηνές δικαιολογίες του στυλ: αυτό δεν είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά είναι θέμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Η τροπολογία λοιπόν που κατέθεσε το ΚΚΕ απευθύνεται στην κυβέρνηση διαμέσου του Υπουργείου Παιδείας και μπορούν μια χαρά, αν θέλουν, να συνεννοηθούν μεταξύ τους τα Υπουργεία και να αποδεχτούν την τροπολογία του ΚΚΕ για ένα τόσο στοιχειώδες ζήτημα που βασανίζει χιλιάδες νέους εκπαιδευτικούς. Ας γυρίσουμε όμως στο νομοσχέδιο, για το οποίο σηκώνεται και ένας μεγάλος κουρνιαχτός στην Επιτροπή τόσες μέρες από την αντιπαράθεση εδώ στη Βουλή ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ, που φαίνεται ότι βρήκανε επιτέλους μετά από καιρό και ένα θέμα για να τσακώνονται. Οι αλληλοκατηγορίες τους δίνουν και παίρνουν. Τι για νεοφιλελευθερισμό άγριο ακούμε από το ΣΥΡΙΖΑ? Με κατηγορίες για διωγμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης, απαντάει η Νέα Δημοκρατία. Φτάνοντας μάλιστα να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ, ορισμένοι βουλευτές, ακόμα και για σοβιετική πολιτική. Ποιον? Το ΣΥΡΙΖΑ.
που από τη θέση του απλού απολογητή του καπιταλιστικού συστήματος, που εδώ που τα λέμε πάντα είχε, εξελίχθηκε και προβιβάστηκε και σε ικανό υπηρέτη και διαχειριστή αυτού του συστήματος. Και μάλιστα σε μια εποχή αρκετά δύσκολη για το σύστημα. Ξέρετε, πολύ τον βολεύει το ΣΥΡΙΖΑ να του χρεώνεται τέτοιες θέσεις που δεν έχει. Όπως βολεύει επίσης και την δικοματική σας αντιπαράθεση, την Κούφια. Γιατί, για σταθείτε, στο κύριο, στο βασικό διαφωνείτε? Στο να υπάρχει δηλαδή επιχειρηματική δράση στην παιδεία διαφωνείτε? Όχι βέβαια, συμφωνείτε και οι δυο σας. Αυτή είναι η κοινή σας πολιτική βάση, απλώς τσακώνεστε για το πώς θα γίνεται αυτή η επιχειρηματική δράση και για το πώς θα είναι πιο κερδοφόρα αυτή για τους επιχειρηματίες της. Αυτή όμως, ξέρετε, είναι ακριβώς και η ρίζα των προβλημάτων για τους εργαζόμενους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, όπως και η ρίζα του προβλήματος και για το ίδιο το περιεχόμενο και για την ποιότητα της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα λοιπόν με την κυβέρνηση, στο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει υπάρχουν διατάξεις οι οποίες δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων. Υπάρχουν διατάξεις, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αναχρονιστικές, που τα εμποδίζουν ως τώρα να καινοτομούν, αλλά κυρίως, και εδώ είναι όλη η ουσία, προσέξτε, να διαχειρίζονται τον σχετικό επιχειρηματικό κίνδυνο. Με όλα αυτά καταπιάνεται το νομοσχέδιο το σημερινό, που είναι, όπως είπαμε, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα και τα συμφέροντα των επιχειρηματιών της παιδείας και γι' αυτό ακριβώς είναι και ατέριαστο και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Κάθε του άρθρο από τα πρώτα 13 που αναφέρονται στα ιδιωτικά σχολεία είναι και μια διευκόλυνση, είναι και ένα δώρο για τους καπιταλιστές της παιδείας. Και ταυτόχρονα είναι και μια επίθεση, είναι και ένα σάρωμα των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων εκπαιδευτικών. Άλλωστε, έτσι δουλεύει η μηχανή των κερδών σε οποιαδήποτε καπιταλιστική επιχείρηση. Και ποια είναι τα εμπόδια, παρακαλώ, και οι αναχρονισμοί για να προχωρήσει η επιχειρηματική διείσδυση στην παιδεία και να αυξηθούν τα κέρδη των εμπόρων της μόρφωσης? Πρώτα-πρώτα, τα λιγοστά εργασιακά δικαιώματα που απέμειναν στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων. Φρόντισε, βλέπετε, γι' αυτό η πολιτική όλων των κυβερνήσεων. Πολιτική που τα τελευταία χρόνια μάλιστα πήρε και μια άγρια μορφή με τα μνημόνια υπέρ του κεφαλαίου που ψηφίσατε είτε χωριστά είτε όλοι μαζί. Αυτά τα λιγοστά εναπομείναντα δικαιώματα τσακίζει το κυβερνητικό νομοθέτημα, δικαιώματα βέβαια που και ο ΣΥΡΙΖΑ υπονόμευσε ως κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συλλογική σύμβαση, χρόνια έχουν να δουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση τότε, μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα ασφαλώς, πεισματικά αρνήθηκαν να υιοθετήσουν την πρόταση νόμου εκατοντάδων σωματείων που κατέθεσε το ΚΚΕ για ουσιαστική επαναφορά, μα και για ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση των συλλογικών συμβάσεων. Για να δούμε όμως πώς αυτά που είναι θετικά για τους σχολάρχες γίνονται αρνητικά για τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς. Περισσότερη ελευθερία ζητούν οι επιχειρηματίες της εκπαίδευσης και η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στο αίτημά τους και καμαρώνει μάλιστα γι' αυτό. Παραχωρεί λοιπόν το ελεύθερο στους σχολάρχες να απολύουν από τα σχολεία τους όποτε θέλουν και όποιον εκπαιδευτικό θέλουν, εξαφανίζοντας ακόμα και την όποια αιτιολόγηση, ακόμα και την απαραίτητη εκείνη σύμφωνη γνώμη μιας επιτροπής των δικαστικών που υπήρχε μέχρι τα τώρα. Πώς γίνεται αυτό στο νομοσχέδιο? Με μια εξαιρετικά απλή κίνηση. Με την υποβολή των εργασιακών συμβάσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή, με την υπαγωγή αυτών των συμβάσεων στο κοινό εργατικό δίκαιο, το οποίο ίσως περισσότερο θα τέριαζε να το λέμε εργοδοτικό δίκαιο. Από τη μια, ελευθερία στους εργοδότες να απολύουν όποτε θέλουν και για όποιον λόγο θέλουν,
Τους αναπληρωτές μάλιστα μπορούν να τους απολύουν ακόμα και στη διάρκεια της ίδιας σχολικής χρονιάς. Και αυτό κι αν είναι υπερεργαλείο εκβιασμών και πιέσεων στους εκπαιδευτικούς και από την άλλη εχμαλωσία στο φόβο και ανασφάλεια και άγχος για τους εκπαιδευτικούς κάτω από τη μόνιμη απειλή της απόλυσής τους αλλά και αμφισβήτηση στην πράξη του παιδαγωγικού τους ρόλου, ρόλου που δεν ευδοκιμεί βεβαίως σε συνθήκες πιέσεων και εργοδοτικής τρομοκρατίας. Ξέρετε κάτι όμως, φοβισμένοι δάσκαλοι μόνο φοβισμένους μαθητές μπορούν να βγάλουν. Για να μην αδικούμε όμως την κυβέρνηση, παραχωρεί και στους εκπαιδευτικούς μια ελευθερία. Τους δίνει την ελευθερία, τη δυνατότητα λέει, να παρετούνται από ένα μέρος του ωραρίου τους, που σημαίνει να παρετούνται και από ένα μέρος του μισθού τους. Θα ήταν απλώς αστείο αν δεν ήταν τόσο προκλητικό και τόσο αντεργατικό. Στην πραγματικότητα αυτή η διάταξη προορίζεται για φερετζές της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, η οποία ουσιαστικά θεσμοθετείται αυτή η εργοδοτική αυθαιρεσία με το άρθρο αυτό. Δεν έχουν όμως τελειωμό οι ελευθερίες που παραχωρούνται στους ιδιοκτήτες των σχολείων. Δίνεται το ελεύθερο στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων να εφαρμόζουν πέραν των όσων ισχύουν στη δημόσια εκπαίδευση και πρόσθετα και άλλα επιπλέον κριτήρια αξιολόγησης τελείως αυθαίρετα. Τους επιτρέπεται δηλαδή να φτιάχνουν ένα δικό τους σύστημα αξιολόγησης για το σχολείο τους και για τους εκπαιδευτικούς του, ταιριαστό φυσικά με τα επιχειρηματικά συμφέροντα του ιδιοκτήτη ή των μετόχων, γιατί έχουν προχωρήσει τα πράγματα τα επιχειρηματικά και στην ιδιωτική εκπαίδευση μιας εκπαιδευτικής σχολικής επιχείρησης. Για μισό λεπτό όμως, τι ακριβώς μας λέτε εδώ, ότι η αξιολόγηση της επαγγελματικής επάρκειας, που θα πει η αξιολόγηση της επιστημονικής συγκρότησης ενός εκπαιδευτικού, ότι αυτή η αξιολόγηση εδώ θα γίνεται με κριτήρια επιχειρηματικά και οικονομικά. Ξέρετε τι είναι όλο αυτό? Εκτός από αντιφατικό και αντιπαιδαγωγικό βέβαια ολοφάνερα, είναι κυρίως και αντεργατικό. Γιατί η σκόπιμη ασάφεια και η εργοδοτική αυθαιρεσία, την οποία όχι μόνο επιτρέπει, μα και ενθαρρύνει ένα τέτοιο εργοδοτικό σύστημα αξιολόγησης για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, όλα αυτά αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους εργοδότες να δημιουργούν εύκολα, όποτε και όταν θέλουν, τους κατάλληλους εκείνους λόγους απόλυσης των μη αρεστών εκπαιδευτικών, που συνήθως τέτοιοι είναι όσοι επιμένουν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και να μη σωπαίνουν, ή όσοι υπερασπίζονται τόσο την παιδαγωγική τους υπόσταση και το εκπαιδευτικό τους έργο, όσο και την αντικειμενικότητα της κρίσης τους. Και αυτό, ξέρετε, έχει και μια κρίσιμη σημασία, αν ληφθεί υπόψη ότι οι τίτλοι σπουδών των ιδιωτικών σχολείων είναι ισότιμοι με αυτούς των δημοσίων. Οι διευκολύνσεις της κυβέρνησης στους επιχειρηματίες της παιδείας όμως δεν σταματούν εδώ. Με το άρθρο 3, ένα από τα σημαντικότερα άρθρα, αλλά για την περαιτέρω αύξηση βασικά των εσόδων των ιδιωτικών σχολείων, με το άρθρο 3 λοιπόν εγκαινιάζεται και με τη βούλα του νόμου η μετατροπή τους σε σούπερ μάρκετ εκπαιδευτικών προϊόντων και υπηρεσιών, που θα λειτουργούν όπως και η υπόλοιπη αγορά από το πρωί μέχρι το βράδυ, ακόμα και τις Κυριακές, ακόμα και τις αργίες, όπου θα μπορούν να πουλούν πάσης φύσεως δραστηριότητες και δράσεις εκπαιδευτικού και μορφωτικού περιεχομένου, αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και να λειτουργούν φροντιστηριακές ή άλλες μορφές άτυπης εκπαίδευσης. Και όλα αυτά μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου του σχολείου, ακόμα και σε αργίες, διευρύνοντας το πελατολογιό τους, προσελκύοντας μαθητές ακόμα και από δημόσια σχολεία κατά τις απογευματινές ώρες και σε ανταγωνισμό με τα μικρότερα φροντιστήρια της περιοχής στο όνομα της αξιοποίησης πάντα των κτηριακών εγκαταστάσεων και της ευελιξίας. Με λίγα λόγια, το σχολείο το ιδιωτικό, μετά το πέρας του κανονικού του ωραρίου, μπορεί να μετατρέπεται εκτός των άλλων και σε φροντιστήριο, είτε στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, είτε σε συνεργασία με μεγάλους φροντιστηριακούς οργανισμούς. Παράλληλα,
δίνεται η δυνατότητα συστέγασης των ιδιωτικών σχολείων με κέντρα ξένων γλωσσών και φροντιστήρια, που ίσχυε βεβαίως, ενώ επιτρέπεται πλέον και η συστέγαση και με άλλα ιδιωτικά σχολεία, με ξένα σχολεία, με κέντρα διαβίου μάθησης, καθώς και με άλλους φορείς. Ποιοι είναι αυτοί που θα τις λειτουργήσουν όλες αυτές τις ωραίες πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, όπως τις ονομάζει το σχέδιο νόμου, όλες αυτές τις δραστηριότητες, τις αθλητικές, τις πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, καθώς και φιλοξενίας, μα φυσικά η εκπαιδευτική αυτών των ιδιωτικών σχολείων, τελείως εθελοντικά όμως, απλώς με μια δαμόκλειο σπάθη να κρέμεται, δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης να κρέμεται πάνω από το κεφάλι τους, αν τολμήσουν να αρνηθούν. Στους ιδιοκτήτες όμως των ιδιωτικών σχολείων, όλες αυτές οι δραστηριότητες θα τους βγαίνουν αρκετά φθηνά, αφού θα γλιτώνουν και τις πληρωμές για τις υπερορίες, μιας και θα λογίζονται ως κανονικές διδακτικές ώρες. Συνοπτικά, είναι τόσο γενναιόδορη η κυβέρνηση με τους επιχειρηματίες και τους εμπόρους της παιδείας, που όχι μόνο τους χαρίζει το δικαίωμα να χρησιμοποιούν όποιο σύστημα αξιολόγησης επιθυμούν και να σκαρώνουν όποιον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου τους βολεύει, αλλά στην ουσία εξαφανίζει το νομοσχέδιο οποιαδήποτε, έστω και υποψία ελέγχου από το Υπουργείο Παιδείας για όλες αυτές τις πολύμορφες δραστηριότητες των ιδιωτικών σχολείων μετά το πέρας του υποχρεωτικού τους προγράμματος. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, δεν απαιτείται καν η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου για το περιεχόμενο όλων αυτών των δραστηριοτήτων και απλά μια γνωστοποίηση, μια κοινοποίηση δηλαδή, είναι αρκετή. Όπως χαλαρώνει βεβαίως και όποιος έλεγχος στο ίδιο το υποχρεωτικό πρόγραμμα του ιδιωτικού σχολείου. Μετά από όλα αυτά, δεν είναι καθόλου υπερβολικό, νομίζουμε, να πούμε ότι η κυβέρνηση δίνει στους επιχειρηματίες της εκπαίδευσης όλα όσα ζήτησαν. Είναι όμως γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στα ιδιωτικά σχολεία ζουν εδώ και χρόνια τώρα και με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο τις πιέσεις και τις απειλές των εργοδοτών, ζουν τις καθυστερήσεις στην πληρωμή τους, και εδώ η κυβέρνηση με την ευκαιρία κοιτάξει λίγο να βοηθήσει και τους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτήριων Ζηρίδη που περνούν δύσκολες ώρες, εκπαιδευτήρια Ζηρίδη που πέφτουν από ό,τι φαίνεται θύμα του καπιταλιστικού ανταγωνισμού των εκπαιδευτικών επιχειρήσεων. Ζουν όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί τις εξωφρενικές απαιτήσεις της εργοδοσίας για ένταση της δουλειάς, που συχνά είναι μαύρη και απλήρωτη. Αυτό που γίνεται σήμερα με το νομοσχέδιο δεν είναι παρά η άρση και των τελευταίων εμποδίων στο δρόμο για την πλήρη κατάργηση κάθε δικαιώματος. Και βεβαίως το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά σχολεία είναι και ο προπομπός για συνολικότερες ανάλογες αλλαγές και στα φροντιστήρια, στα πλαίσια πάντα της εξίσωσης με τον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα, αλλά και ας το προσέξουμε αυτό και στην δημόσια εκπαίδευση. Ένα μικρό σχόλιο για την ενισχυτική διδασκαλία των ειδικών μαθημάτων για μια διάταξη για την οποία επέρεται το Υπουργείο. Πριν από λίγες μέρες, με τα ορολόγια προγράμματα, πριν από 2-3 εβδομάδες, αφαίρεσε από το κανονικό πρόγραμμα του Λυκείου πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα όπως το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο. Τώρα, τα συγκεκριμένα μαθήματα, καθώς και άλλα πράγματα, μαθήματα τα οποία δεν διδάσκονταν, είναι αλήθεια, τα φέρνει με τη μορφή της ενισχυτικής διδασκαλίας. Δηλαδή, να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω Λάδη. Η εμπειρία όμως που υπάρχει από την ενισχυτική διδασκαλία αλλά και από την πρόσθετη διδακτική στήριξη, τι λέει? Ότι συνήθως ξεκινάνε στα μέσα της χρονιάς, στην καλύτερη περίπτωση, στελεχώνονται με συμβασιούχους εκπαιδευτικούς και όλο αυτό δεν μας δημιουργεί την αίσθηση ότι πράγματι θα στηριχθούν οι μαθητές επαρκώς από αυτά τα μαθήματα. Κατά την άποψή μας, λύση είναι αυτά τα μαθήματα να ενταχθούν στο πρόγραμμα του σχολείου, να διδάσκονται ισότιμα σε όλα τα παιδιά, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για μαθήματα πανελλαδικά εξεταζόμενα. Και βεβαίως να στελεχωθούν και αυτά τα μαθήματα και να διδαχθούν από μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Καταψηφίζουμε ασφαλώς και με τα δυο μας χέρια τα πρώτα 13 άρθρα του νομοσχεδίου για την ιδιωτική εκπαίδευση. Στο υπόλοιπο μέρος του νομοσχεδίου, στο υπόλοιπο μισό, έχουμε και διαφωνίες, έχουμε και ορισμένες συμφωνίες εκεί που πρέπει. Συνολικά όμως επί της αρχής καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.